το 80% της ομιλίας του κυρίου Σταϊκούρα. Νομίζω ότι έπρεπε να έχει κάνει μια ενημέρωση γραπτή για τα ταμιακά, για να μπορούμε να το συζητήσουμε. Στα 6 λεφτά θα έχω μια ανοχή, είμαι σίγουρος, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά. Και ελπίζω να είναι καλύτερη η κατάρτιση, η προετοιμασία από άλλα πράγματα που είπατε, όπως για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν παρακολουθείτε τη Βουλή, είναι προφανές, παίρνετε ήδη τα σημειώματα. Η συζήτηση για την πρώτη κατοικία ήταν ανάμεσα σε μένα και τον κύριο Τσιάρα, αν είχαμε δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρχει προστασία. Και αυτό είπα δεν είναι σε κείμενο. Δεν είναι που σε κανένα. Λίγη ο νόμος 4605, όπως είπατε, και είχαμε δεσμευτεί να φέρουμε ένα καινούριο πλαίσιο που θα είχε προστασία. Εσείς, η πρώτη πράξη δικιά σας ήταν να δεσμευτείτε ότι δεν θα υπάρχει επέκταση της πρώτης κατοικίας. Τελείως διαφορετικά, όπως είμαστε τελείως διαφορετικά στα όλα. Με τέτοιες ανακρίβειες μπορώ να φανταστώ τι θα δω όταν θα μελετήσω τις προσημειώσεις που είχατε από την ομάδα σας για να μπορώ να το σχολιάσω. Και είναι προφανές ότι ήρθατε εδώ για να αλλάξετε την ατζέντα. Είναι προφανές τώρα, το είπε και ο κύριος Πρόεδρος που είναι πάντα πιο ευγενικός από μένα. Ήταν τόσο προφανές που είναι κάτι που νομίζω δεν μπορεί... Ποια ήταν η ατζέντα, ποια ήταν η συζήτηση στη Βουλή. Ένα ήταν για την κατάρτιση για τους επαγγελματίες που το πήρατε πίσω, που έγινε μια συζήτηση, θα επανέλθω σε αυτό. Και το άλλο ήταν, που ήταν το χθεσινό, η χθεσινή σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είπατε κουβέντα, ενώ αυτή ήταν η συζήτηση. Και πώς προχωράμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεραπατρίτη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι έγινε χθες, μια που δεν είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ καταλαβαίνω ότι στη χθεσινή συζήτηση υπήρχαν τρία θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι. Το δεύτερο θέμα είναι η δοσολογία ανάμεσα σε ζεστό χρήμα, η δάνεια, η μετατοπίσεις, που είναι και ένα θέμα στην ελληνική οικονομική συζήτηση. Και τρίτο, το θέμα της αμοιβοποίησης, το Eurobonds, τα ευρωομόλογα κτλ. Υπέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης ένα κείμενο με άλλους 8 ηγέτες υπέρ αυτού του Eurobond, του ευρωομολόγου. Πρέπει να σας πω ότι από τότε που το υπέγραψε δεν το έχει υποστηρίξει με φανατισμό και αυταπάρνηση. Ή τουλάχιστον δεν φαίνεται έτσι. Δεν φαίνεται δηλαδή οι πρωτοβουλίες παίρνει ο Σάντσες, πρωτοβουλίες παίρνει ο Κώστα, αντιπρωτοβουλίες παίρνει ο Ρούτε και άλλοι ηγέτες. Γίνεται μια συζήτηση. Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης στην ευρωπαϊκή συζήτηση? Πού είναι δηλαδή η παρέμβασή του για... Είναι μεγάλο, ήταν αρκετά μεγάλο αυτή η πρόταση, θέλετε μεγαλύτερο? Πόσο ποσοστό πρέπει να είναι σε δάνεια, πόσο ποσοστό σε ζευτό χρήμα? Συμφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης ή εσείς ότι αυτό που βγήκε από τη Christine Lagarde πολύ λίγο, πολύ αργά, κινδυνεύει η Ευρώπη, παίρνει αρκετά μέτρα, συμβάλλετε εσείς εντός του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σε κάποιο άλλο φόρα να γίνει κάτι διαφορετικό? Καταλαβαίνετε ότι τεράστιο πρόβλημα θα έχει ο κύριος Σταϊκούρας στα επόμενα 2 χρόνια. Δεν ξέρω ο ίδιος τι προβλέπει, είτε για το έλλειμμα ή το πρωτογενές έλλειμμα, και αφέτος και για του χρόνου. Καταλαβαίνετε όμως τι πρόβλημα θα μπορεί να υπάρχει χωρίς κάποια από αυτά τα πράγματα που συζητούνται στην Ευρώπη. Υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης ένα γράμμα και τελείωσε. Πού είναι η ηγετική παρουσία για να πει ότι η Ελλάδα συντάσσεται με την Ισπανία και την Ιταλία και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση? Πραγματικά δεν βλέπω αυτή την ευρωπαϊκή παρουσία και είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρώτο πρόβλημα θα το έχει η Ιταλία, αλλά θα έχουμε και εμείς πρόβλημα αν δεν αλλάξει ρότα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά έχουμε 2 επιλογές, κύριε Γεραπετρίτη. Η μία επιλογή ήταν να λυθεί τώρα το θέμα μέσα από κάποιο ευρωομόλογο, που έχει αυτό το στοιχείο που είπε ο κύριος Βαρουφάκης, αναδιάθρωση του χρέους, ή να φορτώσουμε στις χώρες χρέος
το οποίο σε δύο χρόνια θα είναι προφανές ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο μετά από δύο χρόνια. Θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει σημασία, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλάω στον κύριο Γεραπετρίτη, αν μου επιτρέπετε, όχι δεν το ξέρω ότι μιλούσα, αν δεν πάρουμε τώρα, εγώ κρίνω, με τις ειδικές μου οικονομικές αρχές και τις αναλύσεις που έχει κάνει το κόμμα μου και άλλοι οικονομολόγοι και που κάνουν, ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο στα δύο χρόνια. Δύσκολο για την Ευρωζώνη και δύσκολο για την Ελλάδα. Λέω ότι θα είναι πιο δύσκολο το μέγεθος του χρέους που θα έχει ήδη αυξηθεί, που θα έχει χρεωθεί στα κράτη-μέλη και άρα την ποσότητα της αναδιάρθρωσης θα είναι πιο μεγάλο. Άρα ανησυχώ. Ανησυχώ, θα μου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε. Ανησυχώ και για την Ελλάδα και για τη βιωσιμότητα της Ευρωζώνης. Αυτά τα θέματα, αντί ο κύριος Σταϊκούρας να μας απαντήσει για το too little too late της Λαγκάρντ για την Ελλάδα, έκανε διάφορες κριτικές για το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς, όπως πάντα, να αναλύσει ότι υπάρχει μια συζήτηση οικονομική για το έμπρος το βαρές ή όχι. Υπάρχει μια συζήτηση. Και αυτή η συζήτηση λέει ότι όταν πάρεις κάτι περισσότερο, πιο μπροστά, θα έχεις λιγότερο ανάγκη να πάρεις αργότερα. Πάρε μια θέση όμως, συζήτησέ το. Μην απλώς παίρνεις αυτό είπε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, εκείνο είπε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, χωρίς να έχεις μια ανάλυση της κριτικής αυτή. Είναι λάθος αυτή η κριτική. Το λένε πάρα πολλοί οικονομολόγοι, είναι μέρος πια του δημοσίου διαλόγου το ποσό. Υποστήριξε ότι το ποσοστό φτάνει. Και ότι αν είναι χειρότερη η πρόβλεψη από το, κύριο, από το 4% του κύριου Στουρνάρα, θα φταίτε εσείς ή δεν θα φταίτε εσείς για κάποιο άλλο λόγο που θα βρεθεί τότε. Αλλά να κάνουμε μια ανάλυση σε αυτό το πράγμα, που δεν τη βλέπω. Και υπάρχει βέβαια το ποιοτικό στοιχείο που ποτέ δεν απαντάτε. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε κύριε Σταϊκούρα, ούτε εσείς κύριε Γεραπετρίτη, ότι καλό είναι να παίρνουν οι εργαζόμενοι μόνο 500 ευρώ το μήνα, γιατί αλλιώς μετά θα παχαίνανε να τους δίναμε περισσότερα λεφτά επειδή δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν τίποτα άλλο. Δεν θα συμφωνείτε αυτό. Αλλά είναι αρκετά το 533. Είναι. Ακούσαμε ότι υποστηρεί και η ελληνική κυβέρνηση είναι η μόνη που δεν έχει κάνει, έχει αποκλείσει, απαγορεύσει τις απολύσεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Γεραπετρίτη. Καταρχάς, η Δανία και η Ιταλία και αυτές τις κάνουν συνολικά κι εσείς οριακά, πως το λένε μερικά. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα το ποιοτικό. Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι, ότι δεν φτάνει το 500, όχι μόνο ότι δεν φτάνει για τώρα, δεν θα είναι σε θέση να δαπανίσουν όταν βγούμε από το καθαρά υγειονομικό, αλλά να κάνουμε μια συζήτηση. Είναι, δεν είναι αρκετά. Και έχουμε κάνει μια ανάλυση γιατί χρειάζεται περισσότερο σε ζεστό χρήμα σε μικρές επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένοι από το χρηματοπιστωτικό σύστημα για το ένα και το άλλο λόγο. Γι' αυτό βάλαμε το 3 δις στο δικό μας πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι». Είναι μια σειρά κοινωνικών ομάδων που χρειάζονται βοήθεια, που δεν βοηθούνται. Και τέλος πάντων, δεν είναι δυνατόν, κύριε Σταϊκούρα, Δευτέρα να με κατηγορείτε ότι είμαι λαϊκιστής, την Τρίτη μετά από ποίηση του Πρωθυπουργού να παίρνετε περισσότερα μέτρα, την Τετάρτη πάλι ότι είμαι λαϊκιστής που θέλω παραπάνω, την Πέμπτη να παίρνετε και άλλα μέτρα. Δεν είναι σοβαρός τρόπος εξέλιξης της πολιτικής αυτό. Αποφασίστε τελικά πόσο είναι ο κίνδυνος, όχι μόνο για το ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και για το δημοσιονομικό έλλειμμα και για το πρωτογενές έλλειμμα και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο μπροστά και μετά να συζητήσουμε και τα ποιοτικά και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Και ας πάμε τώρα στα ποιοτικά. Άκουσα τον κύριο, και με αυτό θα είναι το τον κύριο Μαρκόπουλο, που μας είπε ότι είμαστε φαρισαίοι, γιατί ανεβάζουμε το θέμα των επαγγελματιών και την τηλεκατάρτιση. Εγώ δεν θα κάνω αναφορά στη βίβλο, θα κάνω αναφορά στο Shakespeare και στη Βασίλισσα Γκέρτρουντ, που στο Άμλετ, θα θυμάστε, έχει τη διάσημη ρίση ότι η κυρία παραπονιέται, μου φαίνεται. Αυτό νομίζω ισχύει για τη δικιά σας κυβέρνηση.
Γιατί αφού το υποστηρίζατε όλο αυτό, όλοι οι υπουργοί σας βγαίνανε και τι εντυπωσιακό ήτανε, μετά το αλλάξατε, αδειάσατε τον κύριο Βρούτση. Αν φταίει ο κύριος Βρούτσης, σας ρώτησε ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετηθείτε. Αν φταίει ο κύριος Βρούτσης ή και το επιτελικό κράτος είχε μια μικρή συμμετοχή. Και τώρα η απάντηση είναι να διαμαρτυρηθείτε γιατί τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως. Πρώτον, εμείς είχαμε προγράμματα από ευρωπαϊκούς πόρους που ήταν κλειδωμένα για προγράμματα κατάρτισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις προχωρήσαμε σε καταρτήσεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια και πολιτικό περιεχόμενο και όχι βέβαια σκόιλ ελικίκου. Δεύτερον, εσείς δεν είχατε αυτή τη δέσμηση. Δεν ήσασταν αναγκασμένοι να το κάνετε τη βοήθεια με αυτή τη μορφή. Τα χρήματα υπήρχανε και άρα ήταν το θέμα να συζητήσουμε αν οι επαγγελματίες χρειαζόταν τη βοήθεια που δώσατε σε άλλες κατηγορίες εργαζόμενων. Είχατε τη διακριτική ευκαιρία να το δώσετε χρήμα. Και τρίτον, ο δικός σας υπουργός δεν ενέκρινε ΚΕΚ. Ο δικός σας υπουργός ενέκρινε το σκόιλ ελικίκου και τις αναρτήσεις. Έβαλε την υπογραφή του σε αυτό το περιεχόμενο. Αυτό το επιτελικό κράτος, κύριε Γεραπετρίτη, δεν μπορούσε να το έχει δει από πριν. Τι υπέγραψε ο υπουργός σας? Εγώ βλέπω μόνο δύο καλά σε αυτό. Μόνο δύο καλά από αυτή τη πραγματικό σκάνδαλο. Το πρώτο είναι ότι μαθαίνει σιγά σιγά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι business as usual, ότι επιστρέφουμε στον τρόπο που μοιράζαμε τα λεφτά. Και το δεύτερο που έχει λιγότερη σημασία είναι ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν χειρότερα ελληνικά και από τα δικά μου, που είναι κάτι μια παρηγόρια για μένα. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτό που κάνατε πραγματικά δείχνει πώς αντιμετωπίζετε το κράτος. Πραγματικά δείχνει ότι το επιτελικό κράτος δεν φτιάχτηκε ούτε για αποτελεσματικότητα, ούτε για καλύτερη κατάρτιση. Επιτρέψτε μου, επειδή είσαστε εκπαιδευτικός και κυρίως σας, προς μιλήσω στον κύριο Γεραπετρίτη, είμαστε και πανεπιστημιακοί και οι τρεις, να σας πω ότι η πρώτη πράξη ταξικότητας δικιά σας ήταν τα διετή προγράμματα για τα πιο φτωχά παιδιά στα πανεπιστήμια που είχαν προχωρήσει και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πάρα πολλά άλλα καλά προγράμματα. Και αντί αυτό που ήταν η δημόσια παιδεία για παιδιά κοινωνικών τάξεων που δεν είναι τόσο ευνοούμενοι, αντί αυτό το καταργήσατε και προτιμήσατε να δώσετε χρήματα στα αυτά τα ΚΕΚ. Δείχνει την κατεύθυνσή σας. Αυτό ίσως το ξεπεράσετε. Είναι το πρώτο πλήγμα που φάνηκε ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Και κύριε Γεραπετρίτη, άλλο ένα θέμα. Να μας κάνετε κριτική ότι κάνουμε πολύ κριτική στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά δεν, ως μέλος αυτής της κυβέρνησης δεν ανησυχείτε καθόλου για την ΕΡΤ. Έχω πάρα πολλούς φίλους της PPCP, και δεν θέλω να πω ράδιο τύρανα, γιατί θα με μαλώσουν και θα μου τραβήξουν το αυτί. Αλλά είναι όντως θέμα πλουραλισμού, δημόσιου διάλογου, ειδήσεις ΕΡΤ. Μπορείτε να σηκωθείτε τώρα μετά που μιλήσω και να μου πείτε ότι βλέπετε το βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και το θεωρείτε ότι έχει ένα πλουραλισμό απόψεων κριτικών, αυτό μας λέτε. Χειρότερη στιγμή περνάει η ΕΡΤ. Η χειρότερη στιγμή. Και γι' αυτό έχετε κάποια ευθύνη. Και αν πραγματικά το πιστεύετε ότι δεν υπάρχει καραντίνα της δημοκρατίας, μπορεί να μου πείτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα ιδιωτικά μέσα, αλλά για την ΕΡΤ και ο τρόπος που διαχειρίζεται αυτή την κρίση έχετε άμεσο ενδιαφέρον. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά τελευταία μου λέξη. Κινδυνεύουμε από αυτό το τελευταίο που είπα. Όταν, όπως προβλέπω εγώ, ότι δεν θα πάμε πολύ καλά σε αυτή την κρίση, ότι μπορεί να τα πήγαμε πολύ καλύτερα, πολύ καλά από πάρα πολλές άλλες χώρες στο καθαρά υγειονομικό κομμάτι, με κριτικές που σας κάναμε, καλοπροαίρητες που ήταν γύρω στο βασικό κορμό που ήταν σωστή κατεύθυνση, στα οικονομικά δεν θα είναι έτσι. Και η έλλειψη διαλόγου
Και η έλλειψη δημοκρατίας και δημόσιου χώρου για αυτή τη συζήτηση μπορεί να έχει εκτός από τα δικαιώματα, εκτός από αυτό που είναι σημαντικό για τη δημοκρατία και πολύ μεγάλο κόστος στην ίδια την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Θεωρώ με καλύτερα μέσα, δεν θα είχατε κάνει το λάθος με την κατάρτιση. Θεωρώ με καλύτερα μέσα, με καλύτερο διάλογο, με μεγαλύτερο πλουραλισμό, δεν θα αποκτήσετε τις θέσεις μας, ούτε το περιμένω, αλλά κάποια πράγματα μπορούν να διορθωθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Ένα λεπτό. Ζήτησα πρώτα το λόγο μέχρι που να καθαριστεί. Ένα λεπτό, ο κύριος Γεραπετρίτης.